Για άλλη μια φορά κλείνουν το σχολείο και βγαίνουν στον δρόμο εκπαιδευτικοί και γονείς στο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο Πατρών. Ο κορονοϊός χτύπησε το σχολείο με κρούσματα, όμως το Υπουργείο κλείνει μόνο το ένα κτίριο, αφήνοντας το άλλο να λειτουργεί κανονικά. Έχει 3 κρούσματα καθηγητών και μαθητών, 1 κρούσμα θετικό οδηγού ταξί και 4 μαθητές σε καραντίνα. Με γνωμοδότηση και απόφαση του ΕΟΔΗ και στη συνέχεια της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το κτίριο της Ανθούπολης, για το σχολείο χωρισμένο σε 2 κτίρια, με 15 τμήματα, έκλεισε σήμερα και μπαίνει σε αναστολή λειτουργίας και γυρνάμε αμέσως σε εξαποστάσεις εκπαίδευσης. Το ζήτημα που μας έχει βγάλει σήμερα και μας έχει βγάλει και από τα ρούχα μας, αν θέλετε, είναι το ότι είναι τουλάχιστον 15 καθηγητές οι οποίοι μετακινούνται από το κτίριο της Ανθούπολης στο κτίριο του Μπεγουλακίου. Αυτοί δηλαδή είναι σε προληπτική καραντίνα, παρόλα αυτά θα έρχονται και θα κάνουν μάθημα στους μαθητές. Καταρχάς υπάρχει ένας παραλογισμός. Πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε ένα σχολείο. Δεν είμαστε δύο επειδή είμαστε διαχωρισμένα σε δύο κτίρια. Αυτό φταίει το κράτος άλλη μια φορά, το ότι είμαστε τόσα χρόνια διαχωρισμένοι. Δεν υπάρχει λογική του να κλείνεις το μισό σχολείο. Με ποιο δικαίωμα? Με ποιο δικαίωμα αναλαμβάνουν το να σώσουν εντός εισαγωγικών τις μισές ζωές εκπαιδευτικών μαθητών των οικογένειών μας και τις άλλες μισές θα τις αφήνουν εκτεθειμένες? Δεν έχει καμία λογική. Πλέον τα μαθήματα γίνονται μόνο στο κτίριο που βρίσκεται στο Μπεγουλάκι, δηλαδή εκεί όπου οι αίθουσες θυμίζουν κλουβιά και τα μέτρα στην πράξη είναι αδύνατο να τηρηθούν, αφήνοντας στο φόβο της διασποράς εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το σχολείο με τόσα κρούσματα και επαναλαμβανόμενα έπρεπε να έχει κλείσει ήδη. Μην ξεχνάμε ότι, να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά, ότι είμαστε ένα σχολείο με αίθουσες κλουβιά, στιβαγμένα παιδιά, στιβαγμένους εκπαιδευτικούς. Στιβάζονται πήγαινε έλα στο σχολείο σε 20 θέσια πούλμαν, σε 4 θέσια σύν τον οδηγό 5 θέσια ταξί. Δηλαδή πόσο άλλο, δεν υπάρχει λογική σε όλο αυτό που ζούμε. Θα ήθελα να πω ότι η πολιτεία θα πρέπει να είναι πλέον ευέλικτη. Είμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι στο βαθύ κόκκινο. Είναι επιλογή της πολιτείας τα ειδικά σχολεία να συνεχίσουν να λειτουργούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που εκπαιδευτικοί και γονείς των ειδικών σχολείων στην κατακόκκινη Αχαΐα, που βράζει από κρούσματα, ζητούν το κλείσιμό τους. Όλο αυτό το διάστημα, πάνω από τους μισούς γονείς παίρνουν την πρωτοβουλία να κρατήσουν σπίτι τα παιδιά τους, φοβούμενοι ότι στο τέλος θα μείνουν από απουσίες.